Η Παπαγεωργίου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου μίλησε σε εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Τρικάλων. Ας παρακολουθήσουμε απόσπασμα της ομιλίας της κυρίας Παπαγεωργίου. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρουμε καλά ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ και πολύ καιρό ξεκίνησαν έναν κοινωνικό πολιτικό διάλογο, έναν κοινωνικό διάλογο που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες και που πηγάζει από τις σύγχρονες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας μας. Στόχος μας και επιδίωξη είναι να φέρουμε στο επίκεντρο τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του πολίτη και της ζωής του, να καταθέσουμε την πρότασή μας ως πολιτικός φορέας, αλλά ταυτόχρονα να καταθέσουμε και τη δέσμευσή μας ότι εάν ο λαός το θέλει και είμαστε αύριο κυβέρνηση, θα υλοποιήσουμε αυτές μας τις προτάσεις. Διανύουμε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από πολύπλευρη κρίση. Κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική και κρίση θεσμική. Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και οικονομικά και θεσμικά, αλλά και στο επίπεδο των αξιών. Η Ελλάδα συγκλονίζεται τα τελευταία χρόνια από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, ενώ βλέπουμε πρωτοφανείς κοινωνικές εκρήξεις, οι οποίες συνεχώς δημιουργούν νέα προβλήματα και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφάρμοσε μια σκληρή πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, μεταφέροντας ουσιαστικά τα βάρη στους μισθωτούς στα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Υπονόμευσε το κοινωνικό κράτος, μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία, απαξίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οδηγώντας το στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μοναδικός στόχος όλα αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης ήταν η διευθέτηση συμφερόντων. Μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε μια χώρα με κύρος και αξιοπιστία, μια χώρα η οποία ήταν αναγνωρισμένη παγκοσμίως και την οδήγησε σε υποχώρηση, την οδήγησε σε απαξίωση και την έκανε ουραγό των εξελίξεων. Οι πολίτες και η μέση ελληνική οικογένεια βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια τεράστια προβλήματα, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται και τα προβλήματά τους γενικώς να οξύνονται. Τα τελευταία 4 χρόνια στη χώρα μας βιώνουμε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, που πλήττει κυρίως όμως τα μεσαία και κατώτερα στρώματα και επηρεάζει άλλωστε τη ζωή όλων μας. Αυτό που βιώνουμε όλοι μας είναι ραγδαίες αυξήσεις των τιμών, ακρίβεια η οποία έχει φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο στο οποίο μπορούσε να φανταστεί ο Έλληνας πολίτης, μείωση του πραγματικού μας εισοδήματος και από την άλλη μεριά μία πλήρη απαξίωση του κοινωνικού κράτους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή κατάφερε πραγματικά να προσφέρει στη χώρα μας την ακριβότερη ακρίβεια της Ευρώπης. Οι τιμές των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή πολλαπλασιάζονται. Χαμένοι και η παραγωγή και οι καταναλωτές. Οι μόνοι κερδισμένοι, το ξέρουμε καλά, είναι οι μεσάζοντες. Σήμερα μια αγροτική οικογένεια και μια μέση ελληνική οικογένεια αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές της ανάγκες και από την άλλη μεριά ζει μέσα από δανεικά, μέσα από τον τραπεζικό δανεισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ακολούθησε μια συγκεκριμένη και συνειδητή επιλογή. Μια επιλογή που είχε σαν κεντρικό της στόχο να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Μια κυβέρνηση η οποία χάρισε δισεκατομμύρια ευρώ στα πολύ ψηλά εισοδήματα σε βάρος των απλών πολιτών και οδήγησε τη χώρα σε δημοσιονομική κατάρρευση. Θυμόμαστε όλοι ότι αυτή η παράταξη ήρθε στην εξουσία με κεντρικό της σύνθημα τη διαφάνεια, την πάταξη της πατάλης, την μεταρρύθμιση του κράτους, την αξιοκρατία. Μια κυβέρνηση η οποία είχε βάλει ως κεντρικό της ζήτημα την αλλαγή της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Θυμόμαστε καλά ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει τις δαπάνες του σπάταλου κράτους, όπως έλεγε το ΠΑΣΟ, κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι κατάφερε? Από το 2006 μέχρι το 2008 κατάφερε να αυξήσει τις δαπάνες του κράτους κατά 17 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
οδήγησε την Ελλάδα ουσιαστικά σε χρεοκοπία. Το ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Παπανδρέου κατέθεσε ως υπεύθυνη αυριανή κυβέρνηση την πρότασή του ως ΠΑΣΟΚ, ως φορέας πολιτικός, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δανειοληπτών, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για το πώς θα χτυπήσουμε την ακρίβεια και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, την πράσινη ανάπτυξη. Αυτές μας τις προτάσεις τις καταθέσαμε εδώ και πολύ καιρό μετά από πολύ μεγάλο και ουσιαστικό διάλογο. Πάνω σε αυτές μας τις προτάσεις, ουσιαστικά δεν δεχτήκαμε κριτική από κανέναν πολιτικό χώρο όσον αφορά την ουσία και το περιεχόμενό τους. Η κριτική που δεχτήκαμε μέχρι σήμερα είναι πού θα βρούμε τα λεφτά. Και τους απαντάμε. Θα τα βρούμε εκεί που βρήκε η Νέα Δημοκρατία τα 28 δις για να τους τα χαρίσει στους τραπεζίτες. Θα τα βρούμε μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Θα τα βρούμε από τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θα τα βρούμε από τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων. Θα τα βρούμε από το χτύπημα της ακρίβειας. Και θα τα βρούμε μέσα από αυτό το μοντέλο που προτείνουμε της ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης, που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Και μετά από όλα αυτά, εύλογα μπορεί να μπαίνει το ερώτημα και η γυναίκα την αφορούν αυτά τα ζητήματα. Αναμφισβήτητα ναι. Γιατί οι γυναίκες έχουν φορτωθεί παραδοσιακά διπλό βάρος. Το βάρος της οικογένειας και το βάρος της εργασίας. Και γιατί οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρώτες υφίστανται το κόστος όλης αυτής της οικονομικής κατάστασης, όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτή η δύσκολη συγκυρία, αλλά γιατί δεν υπάρχουν πλέον ούτε δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχουν κοινωνικά αγαθά ή δημόσια αγαθά, τα οποία όφυλαν να στηρίζουν την οικογένεια και τη γυναίκα, η οποία παίρνει και το μεγαλύτερο βάρος της οικογένειας.